Σήμερα δεν θα σας δείξουμε κάποια καινούργια συνταγή. Σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη. Είναι η γιορτή του ψήστη. Του ψήστη της παρέας. Η Τσικνοπέμπτη είναι μια εθιμοτυπική γιορτή της Ορθοδοξίας και γίνεται την πρώτη τελευταία Πέμπτη πριν από τις αποκριές. Έτσι λοιπόν και εμείς σήμερα μαζευτήκαμε στον προάβλιο χώρο του εργοστασίου για να ψήσουμε μια ποικιλία χοιρινών κρεάτων, κοντοσούβλια, πανσέτα, μπιφτέκια, όπως και δαθάλιπε και το παραδοσιακό λουκάνικο. Και όλα αυτά για τους ανθρώπους που δουλεύουν για μας, για τους συνεργάτες μας, για τα παιδιά εδώ στο εργοστάσιο. Η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει, ο Ανδρέας άναψε τη φωτιά και σαν υπεύθυνος εδώ της παραγωγής του εργοστασίου, σε λίγο θα ετοιμάσουμε και τα κρέατα για να πέσουν στη φωτιά. Ευχόμαστε καλή Τσικνοπέμπτη σε όλους. Καλή Τσικνοπέμπτη λοιπόν σε όλους. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Είμαστε οι αδερφοί Μαλιώρα, ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Μαζί κατασκευάζουμε ψησταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Και μην ξεχνάτε πως το ψήσιμο είναι επικοινωνία. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Να μπαίνουν τα πρώτα που θα είναι τα λουκάνικα. Άντε, καλά τσικνίσματα. Τα μπιφτέκια, όπως είπαμε, θέλουν λίγο ένα σήκωμα για να μην κολλάνε την ώρα που ψήνονται. Έλα, Ανδρέα, και τις πανσέτες. Αυτά είναι. Να αρχίσει να βγαίνει τσίκνα. Παιδιά, σταματάμε. Άρχισε να βγαίνει τσίκνα, μαζευτείτε. Αυτά είναι τα καλά της περιστροφής. Ο ψήστης απολαμβάνει την παρέα. Αλλά και η σχάρα έχει τη χάρη της. Έλα να μαζευτούμε και οι υπόλοιποι. Για να μεγαλώνει η παρέα. Έχουμε τα συστήματα. Γεια σου, Έμι. Έλα τα ντουμάνια, αυτό θα πει τσίκνα. Τσικνοπέμπτη, ημέρα του ψήστη. Ρε παιδιά, τι τα θέλουμε τα ψωμιά. Ψήσουμε το ψωμί. Α, να ψήσουμε, ναι, εντάξει, συμφωνώ. Βγήκε το πρώτο και πάμε για τα επόμενα. Φόντι λεμονάκι, έχουμε και αλατουρίγανη εκεί πέρα έτοιμη. Θα ρίξουμε και την αλατουρίγανη. Κύριε Ανδρέα. Okay. Ζεματάνε τα ρημάδια. Έλα και κάνα λουκανικάκι, παιδιά, ελάτε. Να και η Θεοδόρα μας με τα κρασάκια. Αυτό το λουκάνικο που μου χαμογελάει. Για να δούμε. Θα τσιμπάω κι εγώ, ρε παιδιά. Και ο κάμεραμάν έχει αυτός δικαιώματα. Εδώ οι περιστροφές συνεχίζονται. Βάλαμε τουλάχιστον 500 γραμμάρια κρέας σε κάθε σούβλα και αργεί περισσότερο. Εδώ ο ψήστης αφαιρέθηκε και το ψωμάκι κάηκε. Μας κάηκε. Γι' αυτό είναι η καλύτερη περιστροφή. Τα βάζουμε και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Σωστός. Έτοιμα και τα κουτουσούβλια. Ο καλός μεζιάς στο τέλος.
Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε τις κάμερες, να απολαύσουμε κι εμείς τα μεζεδάκια μας με την παρέα εδώ με τα παιδιά στο εργοστάσιο. Ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε καλά, να είμαστε εδώ, να ψήνουμε. Καλά ψησίματα σε όλους, καλά τσικνίσματα. Καλά ψησίματα σε όλους.